Συναγωνίστρες, συναγωνιστές, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας χαιρετίζει τη σημερινή κινητοποίηση για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών και των εργαζόμενων στους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία. Εμείς, οι γυναίκες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση, στους παιδικούς σταθμούς, με τους μαθητές, τις νέες μητέρες και τους γονείς, και μαζί τους διεκδικούμε τώρα η κυβέρνηση, οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί τόσο η προστασία της υγείας, όσο και τα μορφωτικά δικαιώματα, το δικαίωμα στην προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά. Είναι πρόκληση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την ίδια στιγμή που απλόχερα χαρίζει δισεκατομμύρια σε βιομήχανους, εφοπλιστές και τραπεζίτες, στη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ, να αρνείται όχι μόνο να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα μαθητών, γονιών και εργαζόμενων, γιατί όπως λέει κοστίζουν, αλλά και να τους αντιμετωπίζει με συκοφαντίες, με καταστολή, ακόμα και με συλλήψεις μικρών παιδιών μαθητών γυμνασίου. Δεν ανεχόμαστε το 2020 να μην εξασφαλίζονται η μόρφωση, η αγωγή, η φροντίδα και η υγεία όλων των παιδιών με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Σήμερα υπάρχουν όλες οι επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες να καλύπτονται κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες οι σύγχρονες ανάγκες των παιδιών μας και των εργαζόμενων. Όμως, Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις θεωρούν τα δικαιώματα των παιδιών μας και τα δικά μας κόστος και γι' αυτό με θράσος κάνουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο, στο όνομα όπως λένε της εφαρμοστικότητας. Γι' αυτό στερούν σε χιλιάδες παιδιά το δικαίωμα στην προσχολική αγωγή, είτε μας αναγκάζουν να το χρυσοπληρώνουμε. Γι' αυτό δεν εξασφαλίζουν το αναγκαίο προσωπικό στους σταθμούς και κρατούν τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων σε καθεστώς ομοιρίας με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Γι' αυτό δεν προσέλαβαν ούτε μία παραπάνω καθαρίστρια φέτος, αντίθετα τους κάνουν υποδείξεις για σχολικό καθάρισμα, όταν σε πολλούς δήμους δεν αντιστοιχεί ούτε καν μία καθαρίστρια σε κάθε σχολείο, οδηγώντας τα στην εξόντωση. Γι' αυτό στηβάζουν τα παιδιά μας 27 τμήματα, τα νύπια σε κοντέινερ και πρώην ηλικία, σε απαρχαιωμένα και κατάλληλα κτίρια. Γι' αυτό δεν προχώρησαν ούτε σε μία πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για την παρακολούθηση της υγείας των μαθητών και των εργαζόμενων. Την ίδια στιγμή, όπως όλοι ξέρουμε, οι δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλους τους δήμους, σε όλες τις γειτονιές της Ελλάδας, κλείνουν, δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες μας. Στηρίζουμε όλα τα αιτήματα, τα δίκαια αιτήματα και του κινήματος των γονέων και των εργαζόμενων στη ΣΟΤΑ και προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι όσο και στο βαθμό που οι ανάγκες και τα αιτήματά μας δεν καλύπτονται, οι δικές μας και των παιδιών μας, θα μας βρίσκουν μπροστά τους.